καλυπτεύσουν τις διαδικασίες εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων, επιθυμούν Κύπρος και Αίγυπτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΟΜΕΚΑ, οι Υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών, κατά τη χθεσινή διμερή του συνάντηση στο Κάιρο, αποφάσισαν να καλέσουν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή και την Αιγυπτιά για αποκλειστική οικονομική ζώνη σε από κοινού συναντήσεις με στόχο να εξετάσουν τρόπο. Φυσικό αέριο από την Κυπριακή ως την Αίγυπτο αποτελεί μια από τις επιλογές για εκμετάλλευσή τους. Σε μια περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας, Κύπρος και Αίγυπτος επιδιώκουν την επίσπευση της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, καθώς και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο κυβερνήσεις έθεσαν ως προτεραιότητα τη μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση και αποφασίστηκε την ενίσχυση των σχέσεων του επιχειρηματικού του κόσμου, αλλά και εκφράστηκε και η βούληση των δύο χωρών για από κοινού στήριξή του στη συμπερίληψη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ως την Αίγυπτο να αποτελεί μια από τις επιλογές για εκμετάλλευσή τους. Σε μια περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας, Κύπρος και Αίγυπτος επιδιώκουν την επίσπευση της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, καθώς και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο κυβερνήσεις έθεσαν ως προτεραιότητα τη μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση και αποφασίστηκε η επανέναρξη των συζητήσεων των δύο τεχνικών επιτροπών με συνάντησή τους στην Κύπρο το αμέσως επόμενο διάστημα. Συμφωνήθηκε όπως συστατεί επιχειρηματικό συμβούλιο μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων του επιχειρηματικού του κόσμου, αλλά και εκφράστηκε και η βούληση των δύο χωρών για από κοινού στήριξή του στη συμπερίληψη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης στον κατάλογο των έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα της συνάντησης Νίκου Χριστοδουλίδη και Αλσίση βρέθηκε και επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο, με τη Λευκοσία να θεωρεί πως μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία του θετικού κλίματος που επιδιώκει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με στόχο την άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό. Οι σχέσεις Κύπρου-Αίγυπτου δεν μπορούν ούτε ετεροπροσδιορίζονται από τις σχέσεις που η Αίγυπτος μπορεί να έχει με την οποιαδήποτε άλλη χώρα ή και με την Τουρκία. Αυτό που εμείς θεωρούμε ως θετική εξέλιξη είναι αυτή η καλλιέργεια θετικού κλίματος μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας να παραμείνει και θεωρούμε ότι αυτό θα μπορεί να υποβοηθήσει και τις δικές μας προσπάθειες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Αίγυπτο με συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, με τον οποίο συζήτησε τον Κυπριακό για τις περιφερειακές εξελίξεις. Τα ελληνοτουρκικά απολύτως καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την επίθεση φιλίας της Άγκυρας ο Υπουργός Εξωτερικών.